Λοιπόν, είμαστε στη Βόν και η Δομενέο, στη συμβολή αυτών των οδών, Μαρία, μπροστά στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν παίρνετε εικόνα. Παίρνουμε εικόνα ζωντανά, Κωνσταντίνα, και παρακολουθούμε τη δυνατή βροχή αυτή τη στιγμή και τις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής να αντλήσουν το νερό από τα δύο υπόγεια πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ. Ερχόμενοι κατά που έλεγαν ότι το νερό είχε φτάσει τα 10 μέτρα, τώρα μαθαίνω από τους πυροσβέστες ότι προσπαθούν να κάνουν συνεχή άρνηση υδάτων και το νερό έχει φτάσει στα 2 μέτρα. Συνεχίζουν όμως και ψάχνουν, πολλά τα αυτοκίνητα κάτω στο πάρκινγκ και όλοι αγωνιούν για το αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος μέσα. Δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία, πρέπει να σας πω, ότι ναι, είδα έναν κύριο ή μία κυρία να μπαίνει στο πάρκινγκ, ούτε υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να ψάχνει μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο το νερό είναι πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι όπως μας περιγράφεις και από την εικόνα που βλέπουμε σε υπόγειο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε εδώ ότι έχει μπει μέσα τόσο πολύ νερό και είναι πραγματικά συγκλονιστική εικόνα. Έχει ουσιαστικά σχεδόν καλυφθεί η επιφάνεια. Και υπάρχουν 12 εγκλωβισμένα αυτοκίνητα, μαθαίνουμε, Κωνσταντίνα, μέσα. Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν άνθρωποι. Ωστόσο, βλέπουμε και τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για να εντοπίσει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο υπόγειο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ εκεί στο Ήλιον. Πάντως είναι συγκλονιστική η εικόνα, Κωνσταντίνα. Τη βλέπουμε. Το νερό έχει φτάσει, έχει σχεδόν καλύψει την είσοδο πάνω. Το θετικό βαρέα είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να ψάχνει κάποιον δικών του. Όμως οι προσβέστες θα προσπαθήσουν να απαντήσουν όλο το νερό, να φτάσουν μέχρι και το δεύτερο υπόγειο. Θα πρέπει με κάθε δυνατό τρόπο να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να κινδυνεύει και να έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό. Είναι εντυπωσιακό πάντως, Κωνσταντίνα, που έχει φτάσει η στάθμη του νερού. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά τόση ώρα παρακολουθούμε εμείς την εικόνα. Είναι συγκλονιστικό το πόσο ψηλά έχει ανέβει. Σημαίνει ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ποσότητα νερού μέσα. Ας ελπίσουμε να μην υπήρξαν άνθρωποι μέσα στο υπόγειο σούπερ μάρκετ. Νερά σκουπίδια έχει φτάσει μέχρι και στον έξω, τη πυράβα που λέμε, τη βασική είσοδο για να μπει κάποιος στα σούπερ μάρκετ. Είναι στα ποτάμι, είναι λίμνη. Είναι όντως απίστευτη εικόνα. Φανταζόμαστε όλοι πόσο είναι το νερό για να έχει φτάσει σε αυτό το ύψος. Και παρακολουθούμε και την προσπάθεια των πυροσβεστών εδώ που κάνουν άντληση των υδάτων. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Και η βροχή συνεχίζεται, Κωνσταντίνα. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Μαρία, μάλλον σταμάτησε πριν από 30 δεύτερα έβρισε καταρακτοδός. Πάντως, ο Θοδωρής Κολυδάς μας έλεγε πριν από λίγο, με τον οποίο θα συνδεθούμε και στη συνέχεια, ότι το επόμενο μισάωρο θα υπάρξει νέα καταιγίδα στην Αττική. Αυτή τη στιγμή, και εδώ που βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, ήδη βρέχει πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε σένα.